παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη παραδόθηκε περιπολικό αυτοκίνητο από το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, το οποίο εντάσσεται στον στόλο της ελληνικής αστυνομίας για τις ανάγκες αστυνόμευσης του Δήμου. Εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πηλέας Πανοράματος για αυτό το εργαλείο που μας δώρησε πριν από λίγο, ένα περιπολικό αυτοκίνητο το οποίο θα τεθεί και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα στη διάθεση των πολιτών του Δήμου Πηλέας Πανοράματος για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας. Όταν πρώτο ανέλαβα πριν από 8 μήνες την αρμοδιότητα του Υπουργείου με εντολή του Πρωθυπουργού, υποσχέθηκα στους δημάρχους και στο Περιφερειάρχη της Θεσσαλονίκης ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να καταστήσουμε τις πόλεις του πολεοδομικού συγκροτήματος ασφαλείς. Το όχημα παρέδωσε ο Δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη, κύριος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στον προαύλιο χώρο του αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο Δήμος μας δώρησε ένα καινούριο SUV υβριδικό περιπολικό για τις ανάγκες της ελληνικής αστυνομίας. Ο μοναδικός όρος που υπάρχει είναι το περιπολικό αυτό να περιπολεί στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. Γιατί θέλουμε, όπως και η ελληνική αστυνομία, να έχουμε ασφαλείς τους συμπολίτες μας, τις γειτονιές μας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειου Ελλάδος, αντιστράτηγος Χρήστος Μπουλούμπασης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Ευάγγελος Μουρτζίνος, καθώς και ο πρόεδρος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πηλέας Χορτιάτη. Ενώ το όχημα παρέλαβε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Πηλέας Χορτιάτη, αστυνόμος Α, Αχιλέας Καραλής.